Σήμερα θα μιλήσουμε για τον στατικό ηλεκτρισμό και για την φόρτιση των σωμάτων. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να φορτίσουμε τα σώματα. Ο ένας τρόπος είναι φόρτιση με τριβή. Ο δεύτερος είναι φόρτιση με επαφή. Και ο τρίτος είναι φόρτιση από επαγωγή. Πάμε να δούμε την φόρτιση με τριβή. Χρησιμοποιούμε ένα πλαστικό αντικείμενο, το οποίο το τρίβουμε σε ένα ύφασμα. Στη συνέχεια το πλησιάζουμε στο ηλεκτρικό έκρεμες και παρατηρούμε ότι τα μικρά αυτά ελαφρά σωματίδια έλκονται. Ο λόγος είναι ότι με την τριβή αυτή τα δύο σώματα απέκτησαν ίσα φορτία και αντίθετα. Γι' αυτό και έλκονται. Με τον ίδιο τρόπο, αφού πάλι φορτίσουμε με τριβή το πλαστικό αντικείμενο, μπορούμε να το πλησιάσουμε στον ηλεκτρικό στρόβιλο και επειδή τα δύο σώματα αποκτούν ίσα και αντίθετα φορτία, υπάρχει έλξη και άρα κίνηση του ηλεκτρικού στροβίλου. Με τον ίδιο τρόπο, μπορούμε το πλαστικό αντικείμενο, αφού πάλι το τρίψουμε σε κάποια επιφάνεια, να το πλησιάσουμε σε ένα μεταλλικό αντικείμενο και παρατηρούμε ότι πάλι λόγω δημιουργίας αντίθετων φορτίων δημιουργούνται ελκτικές δυνάμεις με αποτέλεσμα το κουτάκι αυτό να μετακινείται. Άλλο παράδειγμα παραγωγής στατικού ηλεκτρισμού από τριβή είναι η συσκευή Van de Graaff. Η συσκευή αυτή διαθέτει μια μανιβέλα με την οποία ουσιαστικά παράγεται στατικός ηλεκτρισμός. Καθώς η κεφαλή και τα χαρτάκια φορτίζονται με το ίδιο ακριβώς φορτίο, αποθούνται, γι' αυτό και τα χαρτάκια ανασηκώνονται. Μόλις βάλω το χέρι μου και αποφορτιστεί η κεφαλή, τα χαρτάκια θα επιστρέψουν στην κανονική τους θέση. Ο δεύτερος τρόπος για τη ηλέκτριση των σωμάτων είναι με επαφή. Αφού τρίψουμε το πλαστικό αντικείμενο σε κάποιο ύφασμα, αποκτά αρνητικά φορτία, δηλαδή έχει περίσσια ηλεκτρονίων. Ακουμπάμε στην επιφάνεια ενός ηλεκτροσκοπίου και παρατηρούμε ότι τα δύο φύλλα του ηλεκτροσκοπίου αποθούνται. Ο λόγος είναι ότι μέρος των ηλεκτρονίων από το πλαστικό αντικείμενο πέρασε στο ηλεκτροσκόπιο με αποτέλεσμα μεταξύ των ηλεκτρονίων να δημιουργούνται αποστικές δυνάμεις. Εάν απομακρύνουμε το πλαστικό αντικείμενο, παρατηρούμε ότι τα δύο φύλλα του ηλεκτροσκοπίου συνεχίζουν να είναι απομακρυσμένα, πράγμα που σημαίνει ότι το ηλεκτροσκόπιο έχει αποκτήσει μόνιμο αρνητικό φορτίο. Ο τρίτος τρόπος ηλέκτρισης των σωμάτων είναι η ηλέκτριση από επαγωγή. Σε αυτόν τον τρόπο, αφού πάλι τρίψουμε το πλαστικό αντικείμενο και αποκτήσει αρνητικό φορτίο, πλησιάζουμε την επιφάνεια του ηλεκτροσκοπίου, αλλά δεν την ακουμπάμε. Παρατηρούμε απόκλιση των δύο φύλων του ηλεκτροσκοπίου. Ο λόγος είναι ότι τα αρνητικά φορτία του πλαστικού αντικειμένου διαχώρισαν τα θετικά από τα αρνητικά φορτία στο ηλεκτροσκόπιο. Όμως το ηλεκτροσκόπιο δεν έχει αποκτήσει συνολικό φορτίο. Άρα αυτή τη στιγμή το ηλεκτροσκόπιο είναι μεν ηλεκτρισμένο αλλά όχι φορτισμένο. Αυτό αποδεικνύεται το γεγονός ότι όταν απομακρύνουμε το πλαστικό αντικείμενο τα δύο φύλλα του ηλεκτροσκοπίου επανέρχονται στην κανονική τους κατακόρυφη θέση.